Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η, 6 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλείνουν καταστήματα των ΕΛΤΑ και στην Πάτρα. Ανησυχία στους εργαζόμενους, αλλά εγγυήσεις από τη διοίκηση ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις, περικοπές μισθών, αλλά μόνο μετακινήσεις και εξορθολογισμός της λειτουργίας τους. Απατεώνες έβαλαν στο στόχαστρό τους ιερείς της Ετωλοακαρνανίας. Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου για την Μέριμνα, ασφαλιστικά χρέη, ΕΟΠΗ και ακρίβεια άφησαν απλήρωτος τους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Κλείνουν καταστήματα των ΕΛΤΑ και στην Πάτρα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που αποφάσισε η διοίκηση. Το γεγονός προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και περισσότερο στους εργαζόμενους. Ωστόσο, σύμφωνα με συνδικαλιστές του χώρου, καταγράφονται εγγυήσεις από τη διοίκηση ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις και περικοπές μισθών, αλλά μετακινήσεις σε άλλα καταστήματα εντός των ίδιων περιοχών και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Λουκέτο σε 25 καταστήματά τους, μεταξύ αυτών και στην Πάτρα, βάζουν από τις 10 Ιουλίου τα ελληνικά ταχυδρομεία στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης που υλοποιούν. Η εν λόγω κίνηση φαίνεται πως έχει σχεδόν χαρακτήρα επιβίωσης, καθώς εκτός του μεγάλου προγράμματος εθελουσίας εξόδου, με το οποίο αποχώρησαν από τον οργανισμό περίπου 2.000 εργαζόμενοι, τίποτα άλλο δεν έχει προχωρήσει παρά το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ είχαν λάβει ενίσχυση εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, τα υποκαταστήματα που οδηγούνται προς το κλείσιμο είναι αυτό της Έλληνος στρατιώτου και εκείνο στο νοσοκομείο του Ρίου. Όπως είναι φυσικό, έχει επικρατήσει ανησυχία στους εργαζόμενους. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, Γιάννης Μόρος, δήλωσε στο Max FM ότι από τις έως τώρα συζητήσεις και ενημερώσεις από τη διοίκηση δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα για τους εργαζόμενους είτε απόλυσης, είτε περικοπής μισθού, είτε θελούσιας εξόδου παρά μόνο μετακινήσεων σε άλλα καταστήματα της ίδιας περιοχής. Όμως σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι και τα σωμάτια θα βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση. Που δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή σαν πώς είναι να μην πειραχτούν τα εργασιακά δικαιώματα. Είτε αυτό είναι η μισθή, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη... Έχετε έρθει σε μια συνεννόηση πρώτη, υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία ή ακόμη δεν έχετε μιλήσει με τη διοίκηση? Όχι, η διοίκηση στην παρουσίαση που έκανε, τουλάχιστον βλέποντας και εμείς τα πρώτα καταστήματα που κλείνει, και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε είναι ότι δεν θα πειραχτούν ούτε οι συνάδελφοι, ούτε θα υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ των εργαζομένων, δηλαδή δεν θα φύγουν να πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές. Και εμείς αναμένουμε να δούμε ουσιαστικά το σχεδιασμό, γιατί ξαναλέω ότι δεν ήταν αναλυτικός, δηλαδή δεν έχουν μπει σε λεπτομέρειες, δεν παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες, παρουσιάστηκαν άξονες από πλευράς της διοίκησης. Εμείς είμαστε σε επαγρύπνηση για οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς μας να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση. Και αναμένουμε να δούμε το σχέδιο πώς θα υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Για το κλείσιμο των 25 καταστημάτων ενημέρωσε τους εργαζόμενους ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων με επιστολή που τους κοινοποιήθηκε, στην οποία κάνει λόγο για ένα πλάνο
που σχεδιάστηκε λεπτομερώς από ανθρώπους στον ΕΛΤΑ σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της εταιρείας και της ανάγκης της αγοράς, με στόχο σε ορίζοντα 18 μηνών να είμαστε παντού, αλλά καλύτερα για την εταιρεία μας, τους ανθρώπους και τους πελάτες μας. Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ενοποιημένο, πλήρως, εξυγχρονισμένο και λειτουργικό δίκτυο με υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια, να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε την παρουσία μας σε κομβικές περιοχές, καθώς και στον χώρο των ταχυμεταφορών, με τη διεύρυνση των συνεργειών με την Elta Courier. Τέλος, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, ο όμιλος των ΕΛΤΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 131 εκατομμύρια ευρώ, εναντί κερδών 7,5 εκατομμύρια ευρώ το 2020, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να καταστούν αρνητικά κατά 76 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, έντονη ήταν η παρέμβαση του Εργατοπαλληλικού Κέντρου της Πάτρας για την Μέριμνα, καθώς το Ίδρυμα λόγω ασφαλιστικών χρεών, της αργοπορίας της πληρωμής από τον ΕΟΠΗ και της ακρίβειας έχει αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους χωρίς δέσμευση για την καταβολή του μηνιάτικου. Δεν έχουν τέλος οι οικονομικές περιπέτειες για το εκπαιδευτικό θεραπευτικό κέντρο Μέριμνα, οι εργαζόμενοι του οποίου εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι από τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για 54 υπαλλήλους του Ιδρύματος που εισπράττουν τις παρενέργειες των δυσκολιών που υφίσταται το εκπαιδευτικό θεραπευτικό κέντρο. Η δομή της Μέριμνας, όπως και άλλες κοινωνικές δομές στην περιοχή μας και δομές που πηγαίνουν άτομα με νοητική στέρηση ή αμαία, τα οποία μαθαίνουν κεραμική, διάφορα άλλα πράγματα, βρίσκονται εκεί, συντίζονται, μένουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι σημαντικές δομές για την περιοχή μας και για την Ελλάδα. Δεν θα αφήσουμε το σχέδιό τους να εξελιχθεί πριν η απαξίωση των δομών αυτών, έτσι ώστε στο τελικό στάδιο να κλείσουν αλλά και να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Το εργατικό κίνημα θα είναι μπροστάρις, έτσι ώστε αυτές οι δομές να χρηματοδοτούν με τα απαραίτητα χρήματα, έτσι ώστε να λειτουργούν και να πληρώνονται και εργαζόμενοι, αλλά και προς όφελος αυτών που χρειάζεται να πηγαίνουν εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι μένουν μετέωροι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν διενεργηθεί προσπάθειες βελτίωσης του κέντρου. Να αναφέρουμε ότι σήμερα στη Μέριμνα είναι εγγεγραμμένα 115 άτομα. Από αυτά, τα 93 έχουν καθημερινή φυσική παρουσία και τα 15 παιδιά φιλοξενούνται στο οικοτροφείο του κέντρου, καθώς προέρχονται από άλλους νομούς. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας βρίσκεται αλληλέγγυο δίπλα στους εργαζόμενους της Μέριμνας, οι οποίοι είναι απλήρωτοι πάνω από ένα μήνα. Και χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά της διεύθυνσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν πότε και αν θα πληρωθούν. Επίσης, το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας μαζί με τα σωματεία βρίσκονται δίπλα στην Έρημνα όσον αφορά την υποχρηματοδότησή της. Από το 2016-2017, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 300.000 ευρώ το χρόνο ήταν η χρηματοδότηση για την Μέριμνα, η οποία έχει πέσει από τότε σε 100.000, και βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το συνέχισε αυτό χωρίς να κάνει κάτι άλλο, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει να λειτουργήσει εύρυθμα προς όφελος των εργαζομένων αλλά και των ωφελωμένων που βρίσκονται εκεί στη δομή αυτή. Η πηγή του προβλήματος εντοπίζεται και στην καθυστέρηση στην καταβολή των νοσηλείων από τον ΕΟΠΗ, στο χρέος που περίμενε τη νέα διοίκηση όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της και στην αύξηση του κόστους της ενέργειας. Το μισθολογικό κόστος καλύπτει το 85% των ετήσιων λειτουργικών εξόδων της Μέριμνας, ενώ τα έσοδα της προέρχονται από τροφεία, νοσήλια, μέσω ΕΣΠΑ και από τον ΕΟΠΗ. Η Καλυψό Κανελοπούλου είναι μαζί μας τώρα για τον κύκλο ενημέρωσης από την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Ξεκινάμε με την φωτιά στην Ηλία, Καλυψό. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Αρκετά μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατάσβεσή της στην περιοχή ανάμεσα στην Δάφνη, Αετοράχη, στη βουπρασία του Δήμου Ανδραβίδας και Κυλλήνης. Επιχείρησαν και ένα αέρια μέσα, εννοείται 9 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, ενώ έσπευσαν να βοηθήσουν και άλλες όμορες δυνάμεις. Τελικά η φωτιά, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε η κατάσβεσή της με επιτυχία. Ωστόσο, μέχρι τότε κάηκαν 20 συγκεντρωτικά στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.
Να συνεχίσουμε με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των πληστηριασμών στην Πάτρα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, το πρωί της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης έξω από γνωστό συμβολαιό γραφείο ενάντια στον πληστηριασμό, ενάντια στους πληστηριασμούς. Οι διαμαρτυρόμενοι, λοιπόν, που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποίησαν και έτσι μερικά μικροεπισόδια, ήταν επί της οδού κανακάρι, πέταξαν πανό και μερικά τρικάκια. Ήταν ισχυρή η παρουσία και των αστυνομικών δυνάμεων, οπότε αποτράπησαν τα χειρότερα. Οι πληστηριασμοί είναι ηλεκτρονικοί πλέον. Βέβαια, αν μπει κάποιος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, γράφει δίπλα και το συμβολαιό γραφείο, το οποίο πραγματοποιεί τον πληστηριασμό. Υπάρχουν όμως δύο παράμετροι πλην αυτών. Ότι πρώτον, η συμβολαιογράφος μπορεί να πατήσει το κουμπί όπου και να βρίσκεται, δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι στο γραφείο της. Και δεύτερον, συμβολαιογράφοι, για παράδειγμα, από την Πάτρα προβαίνουν σε πληστηριασμούς ακόμη και στην Θεσσαλονίκη. Δεν το λέω για να μειώσω την δυναμική ενός κινήματος κατά των πληστηριασμών, αλλά με τον τρόπο που έχει βρεθεί και τον ηλεκτρονικό και την ηλεκτρονική διαδικασία, δεν μπορεί να αποτραπεί ο πληστηριασμός όπως βλέπαμε παλιότερα έξω από συμβολαιογραφείο, είτε έμπαιναν μέσα είτε φοβόταν ο συμβολαιογράφος και δεν προέβαινε στην πράξη. Συνεχίζουμε με την παράσυρση πεζού στην Αγία Σοφία, στην Πάτρα. Είχαμε λοιπόν σήμερα ένα ακόμη φαινόμενο παράσυρση πεζού στην πόλη από τα πολλά που συμβαίνουν τελευταία. Αυτή τη φορά πρόκειται για μια νεαρή 20χρονη γυναίκα, η οποία την παρέσυρε ένα όχημα και αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Δεν έχουν γίνει ακόμη περισσότερες πληροφορίες γνωστές, ωστόσο τραυματίστηκε. Να φροντίσουμε να μάθουμε για την κυρία. Έχει τραυματιστεί, είναι σε καλή κατάσταση. Όπως μαθαίνουμε, θα έχουμε νέα κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Να κλείσουμε περνώντας την αυτοδιοίκηση, διότι θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Ρορό, τον επικεφαλής της παράταξης Ώρα Πατρών. Ποια είναι η πρόταση της παράταξης πρωτεύουσα ξανά για τον Δήμο? Η πρόταση, λοιπόν, είναι ότι πρέπει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής εκ των έσω, από το οποίο περιμένουν απάντηση τόσο για την ηγεσία της παράταξης, όσο και για να στηριχθεί στις επικείμενες εκλογές στη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου, είναι τελικά αυτό το οποίο θα υποστηρίξει η παράταξη πρωτεύουσα ξανά. Παρουσία όλων των Δημοτικών Συμβούλων πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση, ώστε το εν λόγω πρόσωπο να αποτελέσει και πρόταση προς την ηγεσία του Πασόκ Κινάλ, η οποία και φυσικά θα έχει τον τελευταίο λόγο σχετικά με την στήριξη για τον Δήμο Πατρέων. Να θυμίσουμε τώρα αφενός ότι ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και αφετέρου ότι ο προερχόμενος από το Πασόκ Βασίλης Άιβαλης έχει ισχυρές πιθανότητες στήριξης και από τη Χαριλάου Τρικούπη, κάτι που θα γινόταν βέβαια πιο εύκολα στο πλαίσιο της διαχείρισης των καταστάσεων αν δεν είχε ήδη στηριχθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ευχαριστήσουμε την Καλυψό Κανελοπούλου και καλησπέριζω, κυρίες και κύριοι, όπως έχω προλογίσει μπαίνοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον επικεφαλής της παράταξης Ώρα Πατρών, Γιώργο Ρόρο, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα συζητήσουμε με φόντο τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη στρατηγική του κόμματος για την αυτοδιοίκηση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε γράψει στον τίτλο πως το τοπίο είναι ομιχλώδες των ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις διεργασίες. Πάτε στην Κεντρική Επιτροπή 15-16 του μήνα. Εκλογή αρχηγού αρχές Σεπτεμβρίου. Συνέδριο τέλη Αυγούστου, το διαρκές και το τακτικό του επανίδρυσης, θα λέγαμε, μέσα στο Νοέμβρη. Σας καλύπτουν οι διαδικασίες από ποια άποψη? Ότι θα κάνετε την αυτοκριτική σας, η οποία θα πρέπει να είναι γενναία. Είδα και την ανάλυση του κυρίου Τεμπονέρα, να συνομιλήσετε, να υπάρξουν αντιπροτάσεις, νέα ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, ή γίνονται όλα μπαμ μπαμ, πατ κιούτ που λένε? Θα έλεγα ότι είναι τέτοιοι χρόνοι, αλλά είναι και έτσι τα πολιτικά γεγονότα, τα οποία γίνονται σε ένα χρονικό διάστημα πολύ περιορισμένο. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που φτάνει, που χάνει από το 32,5% και πάει στο 17-18, να μην καθίσει, να εμβαθύνει τα αίτια της ήττας, να γίνει συζήτηση, αυτοκριτική, με καλή διάθεση, να πούμε για τις πολιτικές που έφτεξαν, αλλά και το ποιοι εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές. Γιατί συνήθως χάνεται και το ποιοι είχαν αυτή την πολιτική και θα μου πείτε αν τα πρόσωπα παίζουν ρόλο και τα λοιπά, χωρίς να προσωποποιούμε κάποιον ή να δημιουργούμε από διοπομπαίους τράγους, βεβαίως και τα πρόσωπα έχουν τη δικιά τους ευθύνη. Και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως είχαν διαφορετικές πλατφόρμες, διαφορετικές
απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Γιατί όταν λέμε γενικά η πολιτική μας απέτυχε, δεν είναι γενικά η πολιτική μας απέτυχε, πρέπει να το δούμε κατά μονάς. Νομίζω ότι είναι βεβαιασμένα, δεν θα προλάβουν να γίνουν. Όμως καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο, όπου εκεί πρέπει να δοθεί η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ με ψηφοδέλτια είτε δικά του είτε συνεργασιών κτλ. Είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ οι συνεργασίες, αλλά τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ όπου δεν είχε προετοιμαστεί και όπου δεν υπήρχαν, και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ένα μεγάλο κεφάλαιο για το ποιοι ευθύνονται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτοδιοικητικές κινήσεις, όχι παρατάξεις με την έννοια θα πάμε η τετριμένη. Θα πάμε. Την έχουν κάποιοι. Χρειάζεται γενναία αυτοκριτική προφανώς, διότι μιλάμε για καταβαράθρωση των ποσοστών, νέα στρατηγική και σύγχρονες απαντήσεις στα προβλήματα, και νομίζω ότι και ένα πρόβλημα ξεκινά και από το ίδιο το όνομα του κόμματος. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι κυβερνώσα παράταξη η ριζοσπαστική αριστερά? Ναι, μπορεί να μην είναι κυβερνώσα παράταξη, αλλά έγινε κυβέρνηση. Έγινε, αλλά δεν ξανά έγινε. Ναι, κατά την τετραετία, πενταετία του 2015-2019, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει αυτό ότι μας φταίει το όνομα. Ο προσδιορισμός της πολιτικής πρέπει να γίνει, όνομα, να προσδιορίσουμε δηλαδή τι ακριβώς κόμμα είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε όλα μαζί. Δεν μπορεί να είμαστε και ο λίγον κέντρο κτλ. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί στην ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά, με το δρόμο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, με την οικολογία, με τα νέα δεδομένα το κόμμα αυτό θα πρέπει να χτιστεί, γιατί παλιά κάναμε το διαχωρισμό, λέγαμε εργατική τάξη και οι αγρότες από εδώ, αυτό είναι ένα κόμμα αριστερό κτλ. Ή κομμουνιστικό κτλ. Σήμερα υπάρχουν νέα δεδομένα, η κοινωνία έχει αλλάξει, δεν είναι η κοινωνία του 1917, επομένως πρέπει να μπούμε σε άλλου είδους διαδικασίες και να αγκαλιάσουμε ευρύτερα στρώματα, τα οποία έχουν προλεταροποιηθεί, να χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση, και τα οποία εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σύμμαχοί μας. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγκαλιάσει αυτά τα κοινωνικά στρώματα? Είναι εύκολο μετά από αυτήν την κατάρρευση, ανασυγκροτείται δηλαδή ένας χώρος? Και νομίζω, προσθέτως κύριε Ρορό, ότι έπρεπε να δείτε το πρόβλημα νωρίτερα, δηλαδή από τις προηγούμενες ευρωεκλογές και την πτώση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, την μετέπειτα αύξηση που νομίζατε ότι είναι η βάση, ενώ στις βουλευτικές εκλογές το 2019, και το κόμμα δεν αύξησε την διεισδυτικότητά του στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητηρία, στον συνδικαλιστικό χώρο. Δεν προσπαθήσατε να θετικοποιήσετε μία ψήφο διαμαρτυρίας προς το πολιτικό σύστημα των προηγούμενων χρόνων και μία βάση ανθρώπων οι οποίοι στήριζαν άλλους χώρους παραδοσιακά. Δεν αναφέρομαι σε κάποιες ανίερες συμμαχίες εντός, εννοώ στο κέντρο και πέρα προς την αριστερά. Δεν καταφέρατε να την κρατήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πέρα από τα προβλήματα του πολιτικού στίγματος και της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία από ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ήταν και λάθος, και να μην μπούμε τώρα στην διαδικασία αυτή την ώρα στην κουβέντα μας για την οικονομία, ποιος έφταιγε, τι υπόθηκε κτλ. Να πάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν πάνω στο κύμα, καβάλα στο κύμα, δεν φρόντιζε να φτιάξει οργανωτικά σχήματα τα οποία θα στηρίζονταν από δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά συμμάχους, έτσι ώστε στην πορεία να αποκτήσει μια αυτονομία έναντι άλλων χώρων. Πίστευε ότι θα είναι πάντα οι εποχές των παχιών αγελάδων, όπου θα δανείζεται στελέχη από εδώ, από εκεί, από ομόρους χώρους και κυρίως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, με το 32-35% που είχε το ειδικό βάρος και ένα ΠΑΣΟΚ στο 7-8% θα μπορούσε να περάσει αντιλήψεις που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε, και αυτά τα στελέχη να είναι σε μια διαρκή, θα έλεγα,
κατά τόπο την ΝΑΕ κάτω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπροσωπευτικό αυτό παράδειγμα απέτυχε. Η αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, στην Αχαΐα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 40% στις εκλογές του 19 και εσείς, μία αυτοδιοικητική παράταξη που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πήρατε 6,6% αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Καλά, υπήρχαν και άλλα προβλήματα τότε λόγω της αργοπορίας της καθόδου σας, όχι με δική σας ευθύνη φαντάζομαι. Ακόμη και βουλευτές ή συνεργάτες υπουργών στήριζαν άλλες υποψηφιότητες, αλλά εδώ υπάρχουν ευθύνες. Αυτοί που ανέλαβαν να τρέξουν τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι από το 19 και πριν έως σήμερα, απέτυχαν ικτρά. Ικτρά. Συμφωνούμε. Και είναι και Πασόκ κιόλας οι άνθρωποι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να ξέρουν κάτι παραπάνω. Ναι, συμφωνούμε. Ναι, ναι, αλλά αυτοί, να το πούμε ευθέως. Μάλλον να απαντήσω σε ένα ερώτημα που δεν μου κάνατε. Γιατί αυτοί, ρε παιδί μου, δεν ξέραν, δεν καταλαβαίναν και το ξέρεις εσύ, ρε Ρούρο, από την Πάτρα και δεν το ξέραν αυτοί από την Αθήνα? Όχι. Γιατί μέσα στο μυαλό τους λειτουργούσε η λογική το να φτιάξω το δικό μου μηχανισμό. Το μηχανισμό, ναι. Έτσι. Και αυτό έδινε το αβαντάζ σε κάποιους να φτιάξουν ένα μηχανισμό, βάζοντας και διορίζοντας είτε υποψήφιους δημάρχους είτε περιφερειάρχες κτλ. Έτσι ώστε να υπάρχει το λεγόμενο αλυσβερίσι. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει αυτό και επανειλημμένα. Αν κάποιος είναι πρόεδρος ενός συλλόγου, λέω παράδειγμα, και τα καταφέρνει καλά εκεί σε μια μικρότερη, αν θέλετε, κοινωνική βάση και επαγγελματική, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κουμαντάρει την αυτοδιοίκηση ολόκληρη τη χώρα. Για παράδειγμα, ο κ. Σπίρτσης, αν τα κατάφερνε καλά στο τεχνικό επιμελητήριο και είχε ένα μηχανισμό, δεν είναι το ίδιο να φτιάξει ένα μηχανισμό στην αυτοδιοίκηση. Θέλει δουλειά εκεί. Και να ξέρει να συνομιλεί με την τοπική κοινωνία. Ο κ. Σπίρτσης έκανε μια πολύ καλή δουλειά και είναι άριστο στα τεχνικά κλπ. Το γνωρίζει το θέμα, το γνωρίζει το αντικείμενο και φάνηκε από τα έργα που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είχαν μπει στο σιρτάρι και μάλιστα μέσω κρίσεως, όμως στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά, εγώ ήρθα επανειλημμένος σε συγκρούσεις μαζί του και το πιο βασικό ήταν το θέμα το ότι έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ αφενός από το 15 να ξεκινήσει να φτιάχνει παράταξη στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι παράταξη, εγώ την έλεγα κίνηση, μια κίνηση να φέρουμε τα μέλη μας κοντά, γιατί έβλεπες ότι σε ένα μικρό, ας πούμε, σε μια μικρή πόλη να είναι τρεις, ας πούμε, ή κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σε τρεις διαφορετικές παρατάξεις. Τώρα ποιος θα δώσει χρήσματα? Θα το πούμε και αυτό, ένα λεπτό. Ναι. Ήταν σε τρεις διαφορετικές. Για να δημιουργείς λοιπόν μια αυτοδιοικητική κουλτούρα μέσα σε έναν οργανισμό που δεν το έχει αυτό, γιατί ήταν του 3% ή το υποτίμησε, έτσι, και μάλλον το δεύτερο ισχύει ότι το έχει υποτιμήσει, θα έπρεπε να φτιάξεις, να δημιουργείς ένα όργανο, να φτιάξεις σιγά σιγά αυτοδιοικητική κουλτούρα και να έχεις δικά σου σχήματα, τα οποία θα συνεργάζονται βεβαίως με ομόρους χώρους προκειμένου να έχεις καλά αποτελέσματα και να διεκδικείς τους δήμους. Αυτό δεν έγινε. Να πούμε το εξής, ότι στην αυτοδιοίκηση αυτό που σπέρνει η παράταξη 4 χρόνια έρχεσαι εσύ να το θερίζεις την τετραετία. Εγώ ήρθα να θερήσω αυτό που είχαν σπείρει και τη δουλειά που κάναν από το 15 μέχρι το 19. Γιατί 2 μήνες πριν από τις εκλογές δεν φτιάχνεις παράταξη για τοπική αυτοδιοίκηση και για το Δήμο μάλιστα της Πάτρας. Λοιπόν, θα κάνουμε αναλυτική συζήτηση για αυτά. Ναι, φτιάχνεις ούτε παράταξη μπορείς να φτιάξεις, ούτε σχήμα μπορεί να φτιάξεις για εκπολιτιστικό σύλλογο γειτονιάς. Επομένως, αυτό που φέραμε το αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα εγώ ανέβηκα στην Αθήνα, μίλησα με τον τότε γραμματέα και του λέω, έχουμε 650 στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Να προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης, να δημιουργήσουμε μια αυτοδιοικητική κίνηση και να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε. Εγώ το είπα, εγώ το άκουσα, μάλιστα. Αλλά ποιος το ίδιο έγινε και στο συνέδριο. Θα δώσει κεντρική επιτροπή ή ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας? Ορίστε, δεν καταλαβαίνω. Χρήσματα ποιος θα δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ πέραν της Πάτρας που έχει δοθεί σε άλλες περιοχές? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Και αν έχει και τη δυνατότητα τώρα να δώσει χρήσματα, γιατί χρήσματα θα μπορούσε να δώσει μέχρι τις 20 Μαΐου. Μετά τις 20 Μαΐου με πεσμένα τα φτερά, δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει, να δώσει χρήματα και μάλιστα φαίνεται ότι... Στηρίξεις θα δώσει ο κύριος Φάμελος για παράδειγμα. Θα πει ότι στηρίζουμε, ας πούμε, στον... Ενδεχομένως. Στον Δήμο το συγκεκριμένο αυτόν. Ναι, ενδεχομένως θα βρεθούν κάποιες μεσοβέζικες λύσεις. Τώρα δεν την προλαβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συγγνώμη, όταν το Πασόκ
πάει να είναι δεύτερο στην αυτοδιοίκηση. Με φόντο και τις ευρωεκλογές που θα επιδιώξει αλλαγή σχετισμών. Δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να καταγράψει δυνάμεις. Ξέρω ότι στην Κουμουρδούρου σκέφτονται αυτό. Να κατεβάσουν προβεβλημένα στελέχη και ό,τι γίνει. Ας τα κατεβάσουν τα προβεβλημένα στελέχη και έπρεπε να το είχαν κάνει ήδη και από τις προηγούμενες εκλογές για να δουν τι εστί τοπική αυτοδιοίκηση και τι εστί να φτιάχνεις παράταξη 2 μήνες πριν από τις εκλογές. Και πίσω σου να βλέπεις μαχαίρια καρφωμένα, ναι, κάθε φορά που κοίταγες. Έτσι. Επομένως, ας ζυμωθούν με την κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ζυμωθεί με την κοινωνία. Και όσο πιο μεγάλη θα είναι η πληγή και η τομή τώρα που θα ανοίξει, τόσο πιο γρήγορα θα κλείσει. Ευχαριστώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνει αυτή τη στιγμή μια πολιτική γραμματεία και μια κεντρική επιτροπή συνάθρηση, άθροισμα μηχανισμών. Ευχαριστώ, με ενδιαφέρει να εκπροσωπούνται εκεί τα κοινωνικά ρεύματα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, πολύ, κύριε Ρόρο, στο ΑΧΑΙΕ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με αλλαγή θεματολογίας. Θα επιστρέψουμε ωστόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση αργότερα, αλλά και στον νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί αύριο, με τους ιερείς στην Ετωλοακαρνανία που προσπάθησαν επιτίδη να τους εξαπατήσουν. Στο στόχαστρο απαταιώνων βρέθηκαν οι ιερείς. Συγκεκριμένα, επιτίδη καλούν σε ιερείς και σε ιερούς ναούς, ζητώντας χρήματα για την ενίσχυση απόρων συνανθρώπων μας και την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους, με αποτέλεσμα να γίνει σχετική παρέμβαση της Μητρόπολης. Συγκεκριμένα, η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Καρνανίας, σε ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τον Ιερό Κλήρο και τον λαό πως επιτίδη τηλεφωνούν σε ιερείς και σε ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, ζητώντας χρήματα για την ενίσχυση απόρων. Άλλοτε υποστηρίζουν ότι καλούν έπειτα από συνεννόηση με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως και άλλοτε ότι καλούν εκ μέρους των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Από την πλευρά της, η Ιερά Μητρόπολη δηλώνει πλήρη άγνοια και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια ή έγκριση. Ακόμη έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου και την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Τέλος, εφιστά την προσοχή όλων και προτρέπει όσους αντιληφθούν αντίστοιχες κινήσεις να ενημερώνουν άμεσα την Ιερά Μητρόπολη και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών, όπως κάθε πρωί, στα περίπτερα της Πάτρας, στα περίπτερα της Αχαΐας. Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, Φάνης Γιονόπουλος, είναι μαζί μας για να μας πει τη θεματολογία του νεολόγου. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Αύριο το πρωί, λοιπόν, νεολόγος των πατρών έρχεται στα περίπτερα και στα άλλα σημεία διανομής του τοπικού τύπου με πρώτο θέμα τη συνέντευξη του Δημάρχου Πατρέων, του κυρίου Κώστα Πελετίδη. Βλέπουμε εδώ το κεντρικό θέμα. Ο κύριος Πελετίδης δίνει μια εφόλιστη σύλληση σε ένα Αλέξανδρε, που απαντάει για όλα, απαντάει για το έργο που έχει γίνει, για το διακύβευμα των δημοτικών εκλογών και για την αντιπολίτευση. Ασκεί μια κριτική. Οι φίλοι αναγνώστες αύριο θα έχουν την ευκαιρία να το διαβάσουν αναλυτικά. Μια δισέλιδη χορταστική συνέντευξη. Και συνεχίζουν λίγο πριν τις εκλογές πλέον. Βέβαια. Τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ξεκαθαρίσαμε τι έγινε με τις εθνικές εκλογές και τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Έχουμε ρεπορτάζ, Αλέξανδρε, και για τις περιφερειακές εκλογές, όπου εκεί ο Νεκτάριος Φαρμάκης φαίνεται να παίζει μόνος του. Για την ώρα κάνουμε την ανάλυση με την υπογραφή του νεολόγου, όπως επίσης έχουμε και το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο, που υπάρχει μια εικόνα ερημοποίησης, θα λέγαμε, στην τοπική οργάνωση. Παρουσιάζουμε τις τάσεις και πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες μετά την εκλογική αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, διπλή εκλογική αποτυχία, και την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζουμε με στο να πω, έχω βέβαια και της παρέτησης Λοβέρδου, ναι, ή για την ακρίβεια της φυγής Λοβέρδου, διότι πλέον δεν θα υπάρξει το Πασόκ ούτε σε όργανα ούτε πουθενά. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι, αλλά την ανακοινώθηκε πολύ ξαφνικά, θα έλεγα, ναι, ναι, και δεν είχε ενημερώσει και κανέναν ο κύριος Λοβέρδος. Ναι. Εάν δεν κάνω λάθος, η Χαριλάου Τουρκούπη είπε ότι την ώρα που έλαβε γνώση ο πρόεδρος του Πασόκ, έλαβα να γνώσει και τα μέσα ενημέρωσης. Αν είναι δυνατόν τώρα, για ένα κόμμα να μην ξέρει ο πρόεδρος του, για ένα κορυφαίο στέλεχος, τι πρόκειται να κάνει. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ενίκεια φωτιά, λέμε. 5.500 περίπου νέοι φοιτητές έρχονται στην Πάτρα, Αλέξανδρε, το επόμενο διάστημα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρουν στέγη και αν βρουν είναι πανάκριβοι. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ στον νεολόγο των πατρών. Όπως επίσης κάνουμε και μία αποκάλυψη για τη ρύθμιση της ρυθμίσης των δόσεων προς το Δήμο. 180.000, Αλέξανδρε, πατρινοί χρωστάνε κάτι, πολύ μικρά ποσά ή πολύ μεγαλύτερα ποσά στο Δήμο της Πάτρας. Μόλις 155... Πάνω τους μισούς πατρινούς, δηλαδή. Ακριβώς.
μόλις 155 κάνα ρύθμιση για δόσεις, σε 12 ή 24 δόσεις, και δεν υπάρχει ενδιαφέρον να αλλάξετε για τις 100 δόσεις και τις 120. Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι τα κριτήρια πολύ αυστηρά και δεν μπορούν να εισαχθούν. Τα αναλύουμε αυτά στον νεολόγο, όπως επίσης παρουσιάζουμε τι συμβαίνει με τα ναυάγια της Πάτρας, του Πατραϊκού Κόλπου, μια αξία, αν θέλεις, η οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμη και η οποία μπορεί να φέρει τουρίστες και χρήμα στην περιφέρεια, στην Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Όλα αυτά τα θέματα θα τα έχουμε και αύριο στο ΑΧΑΙΑ. Τώρα, το θέμα με τα ναυάγια δεν ξέρω με τι πλάνα θα μπορέσουμε να το καλύψουμε, που λέμε. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος είναι να πάρουμε εκείνο το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο. Για να πάμε κάτω στα ναυάγια, έτσι. Τώρα, εδώ μου βάζει δύσκολα όμως. Θα βρείτε λύση. Η τεχνική μας είναι πολύ καλή. Εντάξει. Προαστιακός σιδηρόδρομος, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί φυλάνε διαβάσεις που δεν περνάει το τρένο, αλλά και η εργασιακή γαλέρα που επικρατεί σε ορισμένα beach bar στην παραλιακή, στην ευρύτερη περιοχή, όπως επίσης και η πτώση του τζίρου κατά 80%, περιμένουν οι έμποροι της Πάτρας τις εκπτώσεις, τις θερινές ξεκινάνε 10 του μήνα για να μπας και πάρουν μια ανάσα, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και περνάμε γρήγορα, Αλέξανδρε, στον κόσμο, όπου μας μιλάει ο γνωστός ηθοποιός ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο οποίος έρχεται την Κυριακή στην Πάτρα με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Μας λέει για το γεγονός ότι θλίβεται επειδή είναι το Ρωμαϊκό Οδείο κλειστό, αλλά μας μιλάει και για την παράσταση και γενικότερα για την πορεία του. Όπως επίσης μας μιλάει και η Σταυρούλα Δημοπούλου, η οποία κάνει τα δικά της βήματα στο Λαϊκό Πεντάγραμμο, και μας λέει για τις συνεργασίες της, αλλά και για τη σχέση της και τη στήριξη που παίρνει από την οικογένειά της, αλλά και η Ντιάννα Καπλανίδου, η οποία έχει γεννηθεί στην Τυφλίδα της Γεωργίας, έχει μεγαλώσει όμως εδώ στην Ελλάδα, η Ελλάδα λέει είναι η μόνη πατρίδα που γνώρισα, και έχει τη δική της πορεία στην μουσική. Επίσης, ασχολούμαστε με τον επώνυμο αλκοολικό, τον πατρινό YouTuber, μία περσόνα του YouTube, αλλά και με αφορμή το post της κυρίας Τούνη για το θέμα του δημόσιου θυλασμού, όπως επίσης ασχολούμαστε και με τα αθλητικά, τι ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις ομάδες όλων των κατηγοριών, με κυρίαρχη βέβαια την ομάδα της Παναχαϊκής. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα σχόλια, άρθρα και αναλύσεις μαζί με τις 7 ημέρες αγγελίες αύριο το πρωί στα περίπτερα με τον νεολόγο των Πατρών. Ευχαριστούμε πολύ τον Φάνη Βιενόπουλο. Καληνύχτα. Τώρα, έχουμε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όπως έχω προλογίσει, τον υποψήφιο Δήμαρχο Ερημάρθου, Διαμαντή Κανενόπουλο, επικεφαλής της παράταξης Νέα Συμπόρευση για τον Ερημάρθο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κογκόρη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω μπαίνοντας στο Zoom κατευθείαν, κύριε Κανενόπουλο. Διάβασα την ανακοίνωση του κυρίου Μπαρή στον απόϊχο της σύμπραξής σας με τον κύριο Δρυβίλα. Ο κύριος Δρυβίλας, τον οποίο φιλοξένησα προσφάτως, ήταν μέχρι πρότινος υποψήφιος δήμαρχος Ερημάνθου και περιφερειακός σύμβουλος. Μια σφοδρή επίδεση κατά του κυρίου Δρυβίλα κυρίως και κατά δεύτερη άποψη της σύμπραξης. Τι απαντάτε? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Δρυβίλα πρώτα. Ναι. Και να έρθουμε και στον κύριο Μπαρή, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμάς η παράταξη έχει το όνομα Νέα Συμπόρευση. Τι είπα να πει αυτό? Ότι συμπορευόμαστε, συμμαχούμε, συνεργαζόμαστε με όποιον έχουμε κοινό στόχο. Και εδώ ο κοινός στόχος είναι τα προβλήματα του τόπου μας, τα προβλήματα της καθημερινότητας, η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και η ανάπτυξη γενικά της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν έγκυψε μια πολιτική συμμαχία με την παράταξη την οποία είναι επικεφαλής ο κύριος Δρυβίλας, γιατί είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Δημιουργήθηκε εκεί λοιπόν ένα νέο αυτοδιοικητικό σχήμα, το οποίο θα τρέξει προεκλογικά, θα καταγράψει και καταγράφουμε βέβαια και 4 χρόνια τώρα τα προβλήματα, θα κάνουμε τις προτάσεις μας και θα δούμε πώς μπορεί να έρθει η ανάπτυξη επιτέλους σε αυτόν τον τόπο που έχει μείνει πολύ πίσω. Είναι στόχος μας η επίλυση των προβλημάτων, αυτό είναι που μας ενώνει περισσότερο από αυτά που μας χωρίζουν. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Από κοινού με τους συνεργάτες μας θα φτιάξουμε ένα Δήμο με υποδομές και με προοπτική. Με τον κύριο Δρυβίλα έχουμε κοινές αντιλήψεις, έχουμε κοινά όπλα στη φαρέδρα μας, έχουμε την εργατικότητα, έχουμε τη διαφάνεια, έχουμε τη συνεργασία. Έχουμε την εμπειρία στη διοίκηση, αλλά και στην αυτοδιοίκηση πλέον. Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι αυτό δεν το βλέπατε λίγο νωρίτερα, ας πούμε, ενώ πριν κατέβει ο κύριος Δρυβίλας?
Όχι, δεν το είχαμε προβλέψει αυτό. Μέχρι το καλοκαίρι ήταν η παράταξη δική μας, εκεί παρούσα, και μετά ήταν μια ομάδα συντοπιτών με τον κύριο Τριβίλα που ήθελαν να εμπλακούν στα προβλήματα του τόπου. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλο το γεωγραφικό πλάτος, δεν έχουμε να διαχωρίσουμε τίποτα, καταγράφουμε τα προβλήματά μας και οφείλουμε την επόμενη μέρα να τρέξουμε προς την ανάπτυξη της περιοχής. Η ταχύτητα βέβαια των εξελίξεων είναι τόσο ραγδαία που θέλει άμεσα πολύ τρέξιμο και πολλή δουλειά. Εντάξει, βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση και δύο πρώτος βαθμός, δηλαδή οι Δήμοι, ευνοούν συγκλήσεις ή για την ακρίβεια απαιτούν συγκλήσεις μεταξύ προσώπων. Απαιτούν, θα έλεγα. Όταν, εντάξει, προφανώς δεν έχετε τα ίδια χαρακτηριστικά, προφανώς δεν είστε το ίδιο, αλλά μένω στην φράση σας, αυτά που σας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που σας χωρίζουν για το Δήμο. Πάω στον κύριο Μπαρή. Είναι περισσότερα από αυτά που σας ενώνουν εκείνα που σας χωρίζουν? Με τον κύριο Μπαρή προσωπικά δεν μας χωρίζει τίποτα. Ναι, δεν λέω προσωπικά. Μας χωρίζει ο Δήμος. Τα προβλήματα του και ο τρόπος που τα τρέχουμε, ο τρόπος που τα βλέπουμε, οι προτάσεις που έχουμε, όλα αυτά μας χωρίζουν. Δεν έχουμε σε προσωπικό επίπεδο. Ο κύριος Μπαρής οφείλει να ασχοληθεί με το Δήμο, να δει ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Φτάνει από ότι στα 13 εκατομμύρια που ήταν γραμμένα στον προϋπολογισμό, αυτή τη στιγμή έχουν απορροφηθεί μόνο 450 εκατομμύρια, δηλαδή χρήματα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία μόνο το 3,5%. Mm-hmm. Φανταστείτε δηλαδή, εμείς τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε. Αν αυτά δεν τα αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στην περιοχή. Πρέπει λοιπόν ο κύριος Μπαρής να ασχοληθεί με αυτά και όχι με το τι κάνουν οι άλλες παρατάξεις. Αυτό θα το αποφασίσουν οι δημότες στις εκλογές. Θα δούμε και σχετικό φωτογραφικό υλικό σιγά σιγά, κύριε Κανελόπουλε. Είδα ότι η παράταξή σας προσφάτως συγκλήθηκε, εδώ είναι η υποψήφοι, εδώ είναι η φωτογραφία σας με τον κύριο Δρυβίλα που συμπορεύεστε πλέον, συγκλήθηκε, έρχεται δέσμη δράσεων, επιπροσθέτως έρχεται συγκεκριμένο οργανόγραμμα δράσης με τομείς μεταξύ των παρατάξεων βεβαίως, για να έχετε γρηγορότερα αντανακλαστικά για τα προβλήματα του τόπου. Ναι, βεβαίως. Αν τα λέω καλά. Έτσι ακριβώς έγινε η συγκέντρωση, η συνάντηση των υποψηφίων, των συνεργατών, θα έλεγα πιο πολύ, γιατί όλοι είμαστε συνεργάτες, ανεξάρτητα αν είναι υποψήφοι ή όχι, ανεξάρτητα αν εκλεγούν ή όχι, όλη την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε. Έγινε λοιπόν αυτή η συγκέντρωση, θα έλεγα, η συνάντηση, πριν την επικαιροποίηση της συμφωνίας και της κοινοποίησης απόφασης συνεργασίας με τον κύριο Δρυβίλα, τον Δημήτρη, τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Υπόθηκαν εκεί τα προβλήματα και βγήκε ένα οργανόγραμμα, πώς θα γίνει από εδώ και πέρα η οργάνωση, η καταγραφή των προβλημάτων και οι προτάσεις ανά περιοχή, ανά χωριό, γιατί είναι πολλά τα χωριά, διαφορετικά τα προβλήματα, δεν είναι όλα το ίδιο και διαφορετικά τα έργα σε μερικές περιπτώσεις που πρέπει να χρειαστούν. Βασικά οι υποδομές είναι το βασικότερο. Λίμνο, δεξαμενές, άντρευση, ίδρυυση. Αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλο το Δήμο. Οπότε πλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ρόλο το κάθε στέλεχος, ο κάθε υποψήφιος σε σχέση με την κοινότητά του, με την ενότητα που είναι, με τα διαφορετικά προβλήματα και τους διαφορετικούς τομείς προβλημάτων. Ναι. Το έχετε χωρίσει κάπως έτσι, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Εμάς σκοπός δεν είναι η συγκέντρωση, η κατάρτιση ενός ψηφοδελτίου με ποσοτικό χαρακτήρα αλλά με ποιοτικό χαρακτήρα. Να υπάρχουν αντιπροσωπευτικά στελέχη, υποψήφοι, θα έλεγα, από όλους τους τομείς που είναι στην περιοχή μας, τον αγροτικό, αγροκτηνοτροφικό, τον επιστημονικό, τον τουριστικό, από όλους τους τομείς, ώστε να έχουν τη γνώση και από όλα τα χωριά, θα έλεγα, όλο το γεωγραφικό πλάτος των χωριών, ώστε να έχουμε άποψη για όλο το Δήμο. Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του ΑΧΑΙΑ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλώς σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό μας καιρό. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την ΑΧΑΙΑ και την Δυτική Ελλάδα από το ΑΧΑΙΑ. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.
Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένια. Max FM 93,4.